Γιώργο μου, έχουν ακουστεί διάφορα. Ευχαριστώ για το βήμα που δίνεις αυτή τη στιγμή να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Λόγω πανδημίας, είναι ο κύριος λόγος. Βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο όσον αφορά την ανδρική ομάδα. Είμαι σε δυσάρεστη θέση μετά από τόσα χρόνια, όπως και λέγανες. Να πω φέτος ότι για πρώτη φορά δεν θα συμμετέχει η ανδρική ομάδα στο πρωτάθλημα της ΕΠΣ Τράγες. Οι λόγοι είναι πολλοί. Οι βασικοί λόγοι είναι η πανδημία και οι πτυχές αυτής. Ένα είναι γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε κυρίως την ακαδημία μας, γιατί ο χώρος προπονήσεων αγώνων είναι στο κήπεδο της Ξυλαγανής, όπου εκεί πέρα αθλούνται και τα μικρά παιδιά. Θέλω να το προστατεύσουμε λίγο αυτό. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι δεν είμαι βέβαιος φέτος αν θα ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα με αυτά που γίνονται. Και τρίτον είναι ότι καλώς ή κακώς τα ερασιτεχνικά σωματεία βασίζονται και από τη βοήθεια, τις ενισχύσεις από τους επιχειρηματίες, οι οποίοι αυτή την περίοδο είναι σε δύσκολη κατάσταση, το γνωρίζουμε όλοι, και δεν είναι εύκολο, ας πούμε, να βγούμε και να ζητήσουμε ενίσχυση. Δεν θα είναι και ηθικό, θα έλεγα. Τι λες, Τερατάφυλλα? Έτσι δεν είναι. Έτσι. Είναι από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που έχω πάρει. Εδώ πέρα και μια πενταετία, εξαετία που έχω αναλάβει. Έχω δώσει τα πάντα. Είχα δίπλα μου καλούς συνεργάτες, όχι πολλούς, αλλά καλούς. Τα τελευταία χρόνια ο Τριαντάφυλλος μας έχει ανεβάσει ένα επίπεδο πιο πάνω, πανελλαδικά. Αλλά όταν βρίσκεις ένα διέξοδο πρέπει να δώσεις λύση. Βάζουμε τελεία ή άνω τελεία? Όχι. Κόμμα. 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 Ούτε κόμμα, θα έλεγα. Παραμένουμε ζωντανός οργανισμός. Ναι. Έχουμε μια ακαδημία ενεργή. Καταφέραμε να κάνουμε μια ακαδημία ενεργή χάρη στην προσπάθεια πολλών ανθρώπων, ιδιαίτερα των γονέων στην περιοχή. Θα κατεβάσουμε φέτος δύο ομάδες, K8 και K12. Το ότι σταματάει το ανδρικό κομμάτι φέτος, ξαναλέω φέτος, να δούμε πώς θα πάει και του χρόνου θα αναθεωρήσουμε, θα το εξετάσουμε. Εννοείται. Έτσι δεν είναι? Εμείς παραμένουμε στο σωματείο και δίνουμε όλη τη βαρύτητά μας στις ακαδημίες μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 25 παιδιά, θα κοιτάξουμε να τα ανεβάσουμε. Έχουμε ένα τρομερό προπονητή, τον κύριο Περιμεζά, κάνει τρομερή δουλειά. Είναι το μέλλον του Ορφέα. Όσο και πάυσει να υπάρξει συνανδρική ομάδα, το μόνο σίγουρο είναι γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει μέλλον, έρχονται από πίσω νέο αίμα, νέο ντόπιο αίμα. 25 Ξυλαγανή. Ξυλαγανή, προσκυνητέ σήμερα, να μην αδικήσουμε, είναι τη περιοχή εκεί πέρα. Δημοτική Ενότητα Μαρονίας. Λεκάνη. Όχι. Δημοτικό σχολείο Ξυλαγανή, θα έλεγα. Σωστό. Δίνουμε όλη τη βαρύτητά μας, όλη την ενέργειά μας πλέον στην Ακαδημία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να την αναπτύξουμε και να την φέρουμε σε ένα επίπεδο που θα στελεχώσει την αυριανή ανδρική ομάδα του Ορφέα Ξυλαγανής. Και γονείς που έχουν τα παιδάκια τους στις Ακαδημίες. Τους βλέπω με όρεξη, οπότε λίγο να μεγαλώσω σε 4-5 χρόνια θα παίζω στη μεγάλη ομάδα. Οι γονείς πώς το πήραν αυτό το κομμάτι του Ορφέα της Αντρικής? Δηλαδή το ότι δεν θα είναι φέτος, δεν θα συμμετέχει στα πρωταθλήματα, στο πρωτάθλημα. Κοιτάξτε, το ότι δεν κατεβαίνει η ομάδα η μεγάλη, θα πρέπει να το δεις στο ποτήρι μισογεμάτο. Ναι. Εντάξει, ο Ορφέας Ξυλαγανής μπορεί να μην χάσει κάποια που μπορεί να χάσουν πολλές ομάδες στην Α2D. Οπότε θα βγούμε πιο δυνατοί. Ένα αυτό, θα το δεις λίγο μισογεμάτο. Και αντί να κατεβάσουμε να έχουμε μία ομάδα και να έχουμε όλα τα φώτα εκεί, φέτος θα έχουμε τα φώτα η προβολής μάλλον. Όχι τα φώτα, δεν είναι φωτάκια, είναι προβολής του Ορφέα Ξυλαγανής. Θα είναι στραμμένη στα μικρά παιδιά και κάθε Κυριακή πρωί θα έχουμε μεταδόσεις των μικρών παιδιών, όπως ξέρετε και όπως ξέρουν πολλοί, θα έλεγα. Άρα πιστεύεις ότι δεν θα είναι ένας... Και θα είσαι κοντά μας. Όπως πάντα. Δεν θα είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για κάποιους γονείς να μην πάνε τα παιδιά στην Ακαδημία γιατί δεν υπάρχει μεγάλη ομάδα? Εγώ νομίζω ότι θα προσελκύσουμε ακόμη περισσότερα παιδιά από την περιφέρειά μας, κυρίως από τα κοντινά χωριά που έχουν μικρότερη χιλιομετρική απόσταση. Είναι φοβερή δουλειά που κάνει και ο προπονητής αλλά και οι γονείς που συμπαραστέκονται, οι Λαμπρινοί, να μην αδικήσω και άλλους, ο γιο της Βουτσάς, να μην αδικήσω άλλους. Όλοι, πραγματικά. Τα παιδιά είναι όλα του Δημοτικού Σχολείου Ξυλαγανής. Είναι
προσέξτε τώρα τι τέτοια. Άμα ακούσατε προχτές, έλεγαν ότι πρέπει να περιορίσουμε την κοινωνικότητα, δηλαδή να είναι περιορισμένη. Τα παιδάκια του Δημοτικού Σχολείου Ξυλαγανής θα βρίσκονται τα ίδια ακριβώς στο γήπεδο στον Ορφέα Ξυλαγανής. Δηλαδή δεν θα έρχονται σε επαφή με άλλα παιδάκια, μόνο στους αγώνες, στους επίσημους και στους φιλικούς. Οπότε θα περιορίσουμε την κοινωνικότητα και θα κρατάμε και τα μέτρα προστασίας. Επίσης, ένα δύσκολο κομμάτι ήταν τα αποδυτήρια, που αν έμπαιναν οι μεγάλοι παίχτες, έμπαιναν μετά τα μικρά, θα είχαμε πρόβλημα. Γιατί τα αποδυτήρια όλων των ομάδων της ΕΠΣ είναι πάρα πολύ μικρά. Ναι, αυτό δείξει. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει, να κάνεις απολύμαση κάθε φορά, είναι τρομερός κόπος. Ενώ τα δικά μας τα παιδιά, άμα είναι εκεί μέσα, δεν θα χρειάζεται και τόσο πολύ. Αν και να ομολογήσουμε, ναι, να παραδεχθούμε ότι έχουμε από τα καλύτερα αποδυτήρια στην ΕΠΣ. Ναι. Θράκες. Η αλήθεια είναι αυτή. Ολοκένουργια είναι, με air condition, με ηλιακούς θερμοσύφωνες. Ναι. Πολλές φορές είναι και one man show. Πάρα πολλές που λέμε και στην Ξυλαγανή. Ναι, σωστό. Άρα θα έπρεπε κάποιοι να είναι πολύ περισσότερο στην ομάδα. Πριν απαντήσω αυτό το ερώτημα, Γιώργο, θα κρατηθώ από τη λέξη που είπες, backup για την Ακαδημία. Για μένα δεν είναι backup η Ακαδημία. Για μένα είναι η σωστή κατεύθυνση που μπορεί να έχει κάθε σωματείο. Συμφωνώ. Είχαμε κάποιες διαφωνίες με τον κύριο Γαβριλίδη παλαιότερα, ο οποίος έλεγε αυτό το πράγμα και του έλεγα ότι δεν είναι εφικτό, αλλά τελικά κατέστησε εφικτό να γίνει στην Ξυλαγανή Ακαδημία. Είναι η σωστή κατεύθυνση, διότι το να έχεις μια ανδρική ομάδα στην οποία δεν θα συμμετέχει ούτε ένα παιδί σχεδόν από την περιοχή, ποιος είναι ο λόγος εν τέλει? Ετερόκλητη, κορονοϊός. Ποιος είναι ο λόγος? Δηλαδή αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο Ορφέας Ξυλαγανής, βέβαια θα ήταν πολύ καλύτερο να υπήρχε και η ανδρική ομάδα παράλληλα, δεν το συζητώ, αλλά είναι σε σωστή κατεύθυνση. Ξυλαγανής, διότι... με παιδιά από την Ξυλαγανή. Ναι, αυτό θα γίνει 30 όμως σε 4 με 5 χρόνια. Ναι. Θα μεγαλώσουν, ναι, τα παιδιά, ναι, ναι, θα κάνουν τη δικιά μας μαγιά, θα έχουμε το δικό μας, τη δικιά μας βάση και από εκεί πέρα μπορούν να προσκοληθούν και κάποιοι άλλοι παίκτες, έτσι ώστε να είναι πραγματικά μια ομάδα της Ξυλαγανής. Αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση, πιστεύω. Έτσι προωθείς τον αθλητισμό στην περιοχή, όχι έχοντας μια ομάδα στην οποία παίζουν κατά κύριο λόγο φοιτητές. Όσον αφορά το άλλο κομμάτι, ότι είναι δύο διαφορετικά. Στη μία ασχολούνται πάρα πολύ, ας πούμε, ενισχύουν και βοηθούν, ενώ στην ανδρική όχι. Εντάξει, δεν είναι παράλογο. Δεν είναι παράλογο, διότι είναι οι γονείς που πηγαίνουν τα παιδιά τους. Ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους, αγαπάνε τα παιδιά τους. Καλώς κακώς, τόσα χρόνια η ανδρική ομάδα είχε δημιουργηθεί, είχε γαλουχηθεί με τέτοιο τρόπο που δεν γνωρίζω ακριβώς τους λόγους. Δεν γνωρίζω ακριβώς τους λόγους. Απλώς δεν υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι όπως ήταν η ανδρική ομάδα τόσα χρόνια. Ναι. Δεν υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον διοικητικά από το χωριό, από χωριανούς. Βέβαια υπήρχαν βοήθειες, δεν μπορώ να πω. Αλλά μεγάλο ενδιαφέρον δεν υπήρχε διοικητικά να τρέξουν διάφορα θέματα καθημερινότητας της ομάδας. Γιατί είναι, ξέρεις, το να έχεις μια ομάδα ανδρική. Yeah. Είναι καθημερινή τριβή και βραδινή τριβή. Και ναι, την βραδινή τριβή είναι μετά στις 11-12 έχεις ψυχοθεραπείες τηλεφωνικές. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα ζητούσα και αυτό το κομμάτι, αλλά στην καθημερινή τριβή που είναι εβδομαδιαία, γιατί μια ανδρική ομάδα έχει τρεις προπονήσεις και ο αγώνας που είναι το Σαββάτο, γιατί ήμασταν τόσα χρόνια στην όλφα κατηγορία. Θα ήθελες να έχεις... Θα ήθελα πάρα... Δεν το συζητώ. Αν υπήρχε περισσότερη βοήθεια, θα έχει διαφορετική εξέλιξη η ομάδα. Η ανδρική ομάδα. Δεν το συζητάμε. Καλύτερα να μην ρίχνουμε ευθύνες όμως. Δεν υπάρχουν ευθύνες. Όχι, δεν ρίχνουν ευθύνες. Δεν υπάρχουν ευθύνες. Όχι. Τριαντάφυλλα, αυτό που θέλω να πω είναι δεν ρίχνουν ευθύνες. Ίσως το λάθος το κάναμε εμείς τόσα χρόνια. Και τώρα πάμε στη σωστή κατεύθυνση. Στηρίζοντας τις ακαδημίες. Και σε λίγα χρόνια θα έχουμε μια ομάδα που θα αποτελείται κυρίως από ξυλαγανιώτες και πιστεύω ότι μετά το ενδιαφέρον όλου του χωριού θα είναι πάνω σε αυτήν την ομάδα. Ίσως το λάθος εμείς θα πρέπει να αγοράσουμε και κερκίδα. Θα πρέπει να αγοράσουμε και καινούργια κερκίδα. Σε αυτό πρέπει να βοηθήσει ο Δήμος. Σε προκαλώ να έρθεις μια μέρα στην προπόνηση να δεις ότι η οργάνωση είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είναι σε κάθε προπόνηση είναι γεμάτο από γονείς που το ζουν οι ίδιοι, τρέχουν για την ομάδα, για το παραμικρό. Δηλαδή, πόσο σου πω, προχθές, ας πούμε, ήταν 3-4 γονείς, δεν ξέρω αν το είδες, που φτιάχνουν τέρματα. Έχουν τόσο πολλά τέρματα πλέον που είναι ολοκένουργια τέρματα. Δεν προλαβαίνει να ζητήσει κάτι ο προπονητής. Οτιδήποτε και αν ζητήσει, το έχει έτοιμο. Τηρούνται όλοι πλέον. Στην Ακαδημία θα διερυθούν όλα τα πρωτόκολλα που έχει στείλει η ΕΠΟ για την διεξαγωγή προπονήσεων
όσον αφορά την πανδημία. Και η οργάνωση που υπάρχει είναι κάτι φανταστικό στην Ακαδημία. Mm-hmm. Είναι κάτι που ενδεχομένως να μην είχαμε ποτέ στην εταιρική ομάδα. Wow. Αυτό δείχνει ότι θα έχει μέλλον. Του σκόρδα που λένε. Του σκόρδα. Και τα έχουμε και μπόλικα. Να κάνουμε και μαύρη διαφήμιση. Αυτό δείχνει ότι θα έχουμε μέλλον. Δηλαδή, αυτό δείχνει, αυτό μας κάνει εμάς που παρόλα αυτά παίρνουμε αυτή την απόφαση να μην κατεβάσουμε την αντρική ομάδα, μας κάνει να αισιοδοξούμε για τη συνέχεια. Mm-hmm. Δηλαδή, βέβαια υπάρχει στεναχώρια, βέβαια είναι δύσκολη απόφαση, βέβαια στεναχωριόμαστε, αλλά έχουμε αισιοδοξία και θα ασχοληθούμε με χαρά γιατί βλέπουμε ότι στο μέλλον έχουμε να κάνουμε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό εν τέλει. Mm-hmm. Και κάτι το οποίο θα στρέψει όλη την περιοχή επάνω στην ομάδα. Κάτι που ξέχασες να αναφέρεις για να το πούμε. Ναι, ναι. Ο Τριαντάφυλλος βέβαια ξεσυμφωνεί, το έγινε πασίγνωστη στο Πανελλήνιο, αλλά με ποιο κανάλι έγινε πασίγνωστη? Λέγκα TV. Λέγκα TV. Στα έχω δώσει τα δικαιώματα. Έχουμε υπογράψει συμβόλαιο. Τι γίνεται τώρα με τα δικαιώματα? Θα περιμένουμε κάτι το αντίστοιχο, κάτι. Κοιτάξτε, τώρα είναι, δεν είναι μόνο ένα θικό μας παιδάκι, είναι όλα θικά μας παιδάκια. Όλα είναι θικά μας παιδάκια από το Δημοτικό Σχολείο Ξυλαγανής. Όλα θα είναι δικά μας παιδάκια, γνωστά, γνωστών, ανιψάκια, εγγονάκια. Θα τα δουν στο κανάλι σου, ευχής έργο, κάθε Κυριακή πρωί, στη Λέγκα TV. Θα δώσουμε διευθύνσεις μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάντως, εύκολα. Αυτό που μου είχε μείνει και την προηγούμενη φορά που καθίσαμε και το συζήτησαμε και το συζήτησα και με τον Βαγγέλη και γενικά με ανθρώπους της ΕΠΣ, ότι οι σκορδάδες έδωσαν ένα διαφορετικό νόημα στο παιδικό πρωτάθλημα όταν ξεκίνησε. Έγινε σαν γιορτή. Λοιπόν, ήταν φοβερό πράγμα αυτό που διαισθανόμουν εδώ. Τις παιδικές ομάδες έπρεπε να πάμε να τις δούμε μαζί για να καταλάβεις ότι μπορεί να χάναμε το παιχνίδι, αλλά βγαίναμε και ήμασταν ικανοποιημένοι. Μπορεί να τρώγαμε τέσσερα και να βάζαμε ένα, πανηγυρίζαμε λες και πήραμε το Champions League. Πηγαίναμε για ψήσουμε να το γιορτάσουμε. Ναι, πηγαίναμε να φάμε ένα σουβλάκια να το γιορτάσουμε. Εντάξει. Αυτό μου έχει πει και η Λαμπρινή. Ναι. Ότι ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή το έβλεπα, το περίμενα τα παιδιά σαν γιορτή. Σαν ένα ωραίο. Ναι, τώρα να έχει τον Ραφαήλ, ας πούμε, πρώτο σκόρερ της ομάδος. Να μην του κεράσει το παιδί για σου λέει. Ο οποίος είναι Βαρνιτσιώτης, έτσι. Βαρνιτσιώτης, Βαρνιτσιώτης. Γι' αυτό παίζει. Center for. Είναι πρώτο σκόρ. Είναι πρώτο σκόρ. Το παιδί είναι ταλέντο. Κάθεται μόνο στο εκεί μπροστά στην επίθεση. Όχι, offside θα ήταν. Ξεκίνησε ότι ο Ορφέας Κυλαγανής παραμένει ένας ζωντανός οργανισμός. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Συνεχίζει κανονικά. Και επειδή όπως προαναφέραμε υπάρχει σωστή οργάνωση, και φέτος που δεν θα υπάρχει ιατρική ομάδα, όταν λέω ότι όλη η βαρύτητα η δικιά μας θα πέσει επάνω, δεν είναι συνοργάνωση, αυτή την έχει ούτως ή άλλως. Εμείς αυτή τη στιγμή θα κοιμανθούμε να ανεβάσουμε ενδεχομένως και τον αριθμό των παιδιών, έτσι, να περπατήσουμε και στα υπόλοιπα χωριά, να προσελκύσουμε και άλλα παιδιά, να το γνωρίσουν. Και γενικότερα, όσα χρόνια μεσολαβήσει αυτό, εμείς θα δώσουμε όλη τη βαρύτητά μας να κάνουμε, ήδη είναι στολίδι το γήπεδό μας, να γίνει ακόμα καλύτερο. Να αλλάξουμε κάτι σαν ίδια στις κερκίδες. Να κάνουμε και καινούργια κερκίδα. Και καινούργια κερκίδα. Υπόγεια δρεοδότηση. Διεκδικούμε. Περίφραξη. Να κάνουμε προδιαγραφές γάμα εθνικής. Γήπεδο. Πρόεδρος παραμένω. Πρόεδρος παραμένω. Τίποτα. Όχι. Πραξικόπημα δεν έγινε ακόμα. Ακόμα δεν έγινε πραξικόπημα, ναι. Εμείς κάναμε μία συνάντηση, είχαμε κάνει μία συνέλευση. Τώρα να τα πούμε τα πράγματα όσοι έχουν. Είχαμε κάνει μία συνέλευση στην αρχή του καλοκαιριού. Είχαμε βρεθεί διάφοροι. Και παίκτες, αλλά και άνθρωποι του χωριού, και είχαμε πει ότι θα κάνουμε μια προσπάθεια φέτος να αλλάξουμε το πλάνο, έτσι ώστε κυρίως να παίξουν παίκτες από το χωριό, παλαιότεροι, και εν ενεργεία. Γιατί υπάρχουν πολλοί παίκτες εξελαγμένοι στην ενεργεία που παίζουν. Και γάμα εθνική. Και β' εθνική. Εντάξει. Ή και να ράγει. Εντάξει, μην ξεφύγουμε τώρα. Λοιπόν, θα κάνουμε μια προσπάθεια με κάποιο προπονητή από την περιοχή. Για να κατεβάσουμε την ομάδα με αυτόν τον τρόπο να είναι κυρίως ξυλαγανιώτες. Το προσπαθήσαμε, το κοιτάξαμε, δεν είδαμε αυτή τη στιγμή ιδιαίτερο ενδιαφέρον και παικτικά από τα παιδιά ίσως να μην το πιστέψανε. Ναι. Γενικότερα σε οτιδήποτε θεωρώ, σε οτιδήποτε ας πούμε δεν υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση στο χωριό, δεν έχουν ευθύνες στο χωριό. Ίσως εμείς το κάνουμε με λάθος τρόπο, Τριαντάφυλλα. Εγώ το πιστεύω αυτό. Και αποφασίσαμε εν τέλει. Αποφασίσαμε εν τέλει να μην κατέβει η ιατρική ομάδα, έτσι ώστε σε λίγα χρόνια να υπάρχει ομάδα με ξυλαγανιώτες.
που δεν θα είναι οι μεγαλύτεροι, θα είναι τα μικρότερα τα παιδιά, αλλά θα υπάρχει. Εντάξει, δεν μπορώ να προδικάσω το χρόνο, ας πούμε, αν υπάρξει ένα ενδιαφέρον, δεν θα κατεβάσω την αδερφή ομάδα. Προς Θεού. Ναι. Προπονητή και παίχτης. Η διοίκηση υπάρχει. Τελευταία κουβέντα. Ναι. Του καπάκι. Ποιο καπάκι. Λέγε. Μια τελευταία κουβέντα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, ο Ορφέας Χιλαγανής θα είναι στο προσκήνιο. Μπορεί να μην έχουμε μια ομάδα φέτος, αλλά θα έχουμε δύο μικρές. Δύο μικρές.